αγωνιστική διάρκεια για να μπείτε με καλύτερη ψυχολογία στα play-offs, έτσι. Η ψυχολογία πρέπει να είναι καλύτερη σίγουρα, αλλά δυστυχώς πάλι είμαστε σε δύσκολη βαθμολογική θέση. Όλα τα παιχνίδια είναι δύσκολα και τώρα και μετά στα play-off, άρα βλέπουμε με κάθε σοβαρότητα το παιχνίδι. Νομίζω ότι η ομάδα έχει προετοιμαστεί κατάλληλα για αυτό το παιχνίδι. Όλη τη βδομάδα τα παιδιά δουλεύουν για να έχουμε βαθμολογικό κέρδος. Δεν είναι το πιο εύκολο. Η ομάδα του Εθνικού έδειξε ότι είναι μια από τις καλές ομάδες του πρωταθλήματος και είναι σε πολύ καλή κατάσταση. Άρα σίγουρα θα είναι ένα δύσκολο παιχνίδι. Και υπάρχει αισιοδοξία πάντως από τους ποδοσφαιριστές σας σε δηλώσεις τους σε διάφορα site και ο Αουρέλιο και πολλοί άλλοι ποδοσφαιριστές νιώθουν τη βελτίωση των τελευταίων αγώνων της ομάδας σας και έχουν εμπιστοσύνη στις δυνατότητες τους. Σίγουρα η ομάδα, έχω πει ότι είναι πάρα πολύ ανεβασμένη, βρίσκεται σε πολύ καλή κατάσταση. Δεν είναι εύκολο να κερδίσει στον Άρη οποιαδήποτε ομάδα και φυσικά δεν είναι εύκολο να κερδίσουμε εμείς οποιαδήποτε ομάδα, όπως είναι και ο Εθνικός, όπως έχω πει, είναι ομάδα που είναι φορμαρισμένη. Θα κάνουμε τα πάντα, θα το παλέψουμε. Νομίζω ότι στο τέλος της χρονιάς θα είναι όλα θετικά όπως τα έχουμε προβλέψει από την αρχή. Θα είμαστε ξανά στην πρώτη κατηγορία και θα δούμε στη συνέχεια του χρόνου, αν όλα καλά, πώς θα έχουμε καλύτερο στήσιμο στην ομάδα. Αυτό, πρόεδρε, ο Άρης θα είναι στην πρώτη κατηγορία, το ακούμε σχεδόν μετά από κάθε τέλος διάσκεψης τύπου και από τον προπονητή σας, τον Νικόλα Μαρτίδη. Και αυτό πηγάζει από την αισιοδοξία, από την αυτοπεποίθηση και την πίστη που έχουν παίχτες και τεχνική ηγεσία ότι η ομάδα στο τέλος θα πετύχει το στόχο της. Αυτό ήταν κάτι που εγώ και το συμβούλιο μου το εμπεδώσαμε από την αρχή στα αποδυτήρια και ευτυχώς είναι όπως το θέλαμε, ότι το πιστέψαν όλοι και αποδείχθηκε τα τελευταία 6-7 παιχνίδια ότι η ομάδα έχει αλλάξει πρόσωπο. Ευελπιστούμε ότι με όλα αυτά που είδαμε τα τελευταία παιχνίδια και με βάση τη δυναμικότητα της ομάδας ότι όλα θα πάνε καλά. Όσον αφορά αγωνιστικά, έτσι αν τα γνωρίζεις, να μας τα μεταφέρεις. Τα αγωνιστικά είναι όλη στη διάθεση του προπονητή, εκτός οι τιμωρημένοι που έχουν τις κίτρινες κάρτες. Ναι. Νομίζω ότι υπάρχουν αντικαταστάτες που είναι ασκητήκαν οι ποδοσφαιριστές. Είναι ποδοσφαιριστές που ήδη ήταν στη βασική ενδεκάδα. Απλά θα αλλάξουν κάποιες θέσεις. Είναι ποδοσφαιριστές που μπαίνανε σαν αλλαγή. Η ομάδα είναι καλά. Δεν υπάρχει πρόβλημα, ούτε καμία ανησυχία από μέρος δικό μας να έχουμε πρόβλημα με κάποιον ποδοσφαιριστή. Και αυτό βοήθησε πάρα πολύ και το γεγονός ότι από εσάς, δηλαδή την ενίσχυση που έγινε τώρα, την τελευταία μεταγραφική περίοδο. Ευτυχώς, ναι, οι μεταγραφές μας βγήκανε. Ακόμα να πούμε ότι και ο Κούλης Παύλου στην ορολογία του ποδοσφαίρου δεν έχει πάρει τις ανάλογες τροφές που μπορεί να δώσει στο γήπεδο ακόμη, που είναι ένας ποδοσφαιριστής. Πολύ γνωρίζουμε την ποιότητα και την κλάση αυτού του ποδοσφαιριστή. Αλλά δυστυχώς είχε 7 μήνες απραξία. Τώρα άρχισε να μπαίνει σε κανονικούς ρυθμούς. Άρα σίγουρα και αυτός ο ποδοσφαιριστής στα play-off θα είναι μια γερή μεταγραφή. Μάλιστα. Πρόεδρε, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Εκτός και αν έχετε να προσθέσετε κάτι. Θέλω πριν κλείσουμε να πω και κάτι άλλο που είναι κάτι που έγινε σχόλιο τις τελευταίες ημέρες για το θέμα καταγγελίας του κυρίου Τράτσου. Ναι, ναι, σας ακούω. Επειδή ρωτήθηκα ξανά και ξανά και επειδή δεν συνηθίζω να μιλάω πολύ, να βγαίνω να μιλάω πολύ, να το πω στην εκπομπή σου ότι ναι, στείλαμε το βίντεο, το DVD έχει γίνει από το εξωτερικό ανάλυση, βρήκανε τα λάθη, έχουμε συνεδριάσει και έχουμε αποφασίσει ότι θα προχωρήσουμε στην καταγγελία του κυρίου Τράτσου. Αυτό είναι ένα μήνυμα, γιατί πάρα πολλοί έχουν πει θα καταγγείλουμε διαιτητές και δεν γίνεται αυτό. Αυτό είναι ένα μήνυμα σε όλους τους διαιτητές, που πρέπει να καταλάβουν ότι αφού παλέψανε τόσο πολύ η ΚΟΠ και οι αρμόδιοι και οι υπεύθυνοι για τους προέδρους και τα συμβούλια τους, για τους ποδοσφαιριστές, να μην υπάρχουν κακά φαινόμενα στο ποδόσφαιρο, να σβήσει αυτό το κακό όνομα που αγωγόταν για την Κύπρο, πρέπει πλέον να αρχίσουν να βλέπουν και το θέμα διαιτησίας για να σταματήσει και αυτό το πρόβλημα στα κυπριακά γήπεδα.
Άρα αυτός ο διαιτητής ή αυτός ο κάθε διαιτητής που θα πάει μια ομάδα να τον καταγγείλει, εάν το πάρουμε από θέμα, ξέρεις, που κάποιος λέει άμα γιατί να με καταγγείλει θα τον εξηγηθώ να το κάνω, υπάρχουν χίλιοι δύο τρόποι, άρα πρέπει να καταλάβουν και οι αρμόδιοι ότι τιμωρείται και ένας διαιτητής όπως τιμωρεί μια ομάδα με πρόστιμο γιατί δεν είσαι κόκκινος φάκελος, όπως τιμωρείται ένας παράγοντας, όπως τιμωρείται ένας πρόεδρος. Πρέπει να το καταλάβουν και αυτό. Θα προχωρήσουμε στην καταγγελία του κυρίου Τράτσου. Έχουμε μεγάλα παράπονα από τη διαιτησία του. Τα τελευταία 2-3 παιχνίδια που μας έκαμε, θα έχουμε όλα μαζέψει και θα έρθουμε σε καταγγελία. Μάλιστα. Είναι πολύ σημαντικά όντως αυτά που μας λέτε, αλλά και η είδηση της απόφασής σας ότι θα προχωρήσετε σε καταγγελία. Ωραία. Η σιωπή δεν είναι καλό πράγμα πολλές φορές. Είναι καλά να ακούγονται, να ξέρει ο κόσμος. Υπάρχουν από πολλούς, αλλά δυστυχώς στο τέλος της ημέρας, γιατί τηλεφώνησε ο Α ή ο Β, κλείνει το κεφάλαιο καταγγελίας. Και αν προσέξατε, τα τελευταία χρόνια δεν υπάρχουν καταγγελίες διαιτητών στους αρμόδιους. Εγώ είπα θα φτάσω μέχρι τα άκρα, θα το κάνω και δεν δέχομαι κανένα, όχι μόνο την ομάδα μου, αλλά οποιαδήποτε ομάδα. Πρέπει πλέον, όπως πολεμήσανε κάτι που ήταν κακό για το ποδόσφαιρο, πρέπει να πολεμηθούν και αυτό το θέμα. Δεν γίνεται να πηγαίνει στο γήπεδο και να υπάρχει προκατάληψη και να λες αυτός ο διαιτητής θα μου κάνει έτσι γιατί πριν δύο χρόνια είπα έτσι, ή γιατί μίλησα λίγο λάθος στα ποδητήρια, ή γιατί έπια να του πω γεια σου και πρόσεχε μαλλίο. Τούτο το πράγμα θα τελειώσει για το κυπριακό ποδόσφαιρο, να είσαστε σίγουροι. Μάλιστα. Ότι θα αρχίσω αυτόν τον πόλεμο και θα τον τελειώσω όσο πιο σωστά γίνεται. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Δημοσένους. Να είσαστε καλά.